Καθώς η Ευρώπη συνεχίζει να επιβάλλει κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης και νέα lockdown για να αντιμετωπίσει άλλο ένα κύμα COVID-19, στη Μαδρίτη τα μπαρ, τα εστιατόρια και οι καφετέρια στα πεζοδρόμια έχουν κόσμο. Οι πιο χαλαροί κανόνες της Ισπανικής πρωτεύουσας προσελκύουν εκατοντάδες τουρίστες. Έρχονται για να καθίσουν στον ήλιο και να κάνουν ένα διάλειμμα από την κόπωση που προκαλεί η COVID-19. Σκοπεύουμε να πάμε σε ένα εστιατόριο, ίσως να πάμε για μια μπύρα σε ένα μπαρ, να διασκεδάσουμε και να δούμε πώς ήταν πριν η ζωή μας. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έχουν μετρήσει έως και 2.500 Γάλλους τουρίστες ένα Σαββατοκύριακο. Αλλά η φήμη της Μαδρίτης ως όασης πολιτισμού και αναψυχής εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Καθόμαστε σε μερικά εστιατόρια, πίνουμε μια μπύρα και απολαμβάνουμε που ξαναβλέπουμε κόσμο. Απολαύστε το έξω και μην μένετε σπίτι όλη την ώρα. Οι επισκέπτες μοιράζονται το χώρο με τους ντόπιους σε μπαρ και εστιατόρια και παρά τους περιορισμούς που εδώ είναι λιγότερο σκληροί, εξακολουθούν να αισθάνονται ασφαλείς. Αυτά δεν είναι τα ίδια μέτρα όπως στη Γαλλία, τα υγειονομικά μέτρα είναι διαφορετικά. Αλλά ο καθένας φοράει τη μάσκα του, υπάρχει αντισηπτικό χεριών παντού, έτσι είναι εντάξει. Ακόμη και τα κλαμπ είναι ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας, μερικά συνεχίζουν με τα πάρτι. Η αστυνομία της Μαδρίτης διέλυσε 421 παράνομες συναθρήσεις το Σαββατοκύριακο. Όσον αφορά στους αλλοδαπούς, όχι μόνο Γάλλοι αλλά και από άλλα μέρη, έρχονται σε ομάδες και σε ορισμένες περιπτώσεις κάνουν πάρτι στα διαμερίσματά τους, που δημιουργούν προβλήματα. Αλλά δεν είναι μόνο τα κλαμπ ή τα σπίτια. Οι νέοι στη Μαδρίτη αναζητούν δημιουργικούς τρόπους για να γίνει ένα πάρτι. Αυτό το Σαββατοκύριακο κάναμε φόδους σε ένα κατάστημα με μάρμαρα, σε κοσματοπολία, σε γκαράζ, σε αποθήκες, σε εργαστήρια βαφής, βασικά σε οτιδήποτε μπορεί να χρησιμεύσει ως χώρος φιλοξενίας ανθρώπων. Η Μαδρίτη έχει υιοθετήσει μια διαφορετική προσέγγιση στην COVID-19. Επιτρέπει περισσότερη δραστηριότητα στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας, ο οποίος απασχολεί το 13% του εργατικού δυναμικού της Ισπανίας. Με 4 εκατομμύρια ανέργους στη χώρα αυτή τη στιγμή, η Μαδρίτη προσπαθεί να βρει ισορροπία μεταξύ της προστασίας, της υγείας και της οικονομίας. Η Μαδρίτη εκμεταλλεύεται την παράλυση της Ισπανίας και της Ευρώπης. Το ΑΕΠ της Μαδρίτης αυξήθηκε κατά 4,4% το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Δημιούργησε μία στις τρεις θέσεις εργασίας στην Ισπανία και για πρώτη φορά ηγείται των εθνικών στατιστικών των εργαζομένων που απασχολούνται στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας. Δυστυχώς όμως ηγείται και στο ποσό νέων κρουσμάτων από COVID-19.